έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της οικονομικής επίπτωσης όλης αυτής της κατάστασης, που δυστυχώς για τις τουριστικές περιοχές της Κρήτης, που είναι σχεδόν το σύνολό της, η κατάσταση είναι πραγματικά ζωφερή. Βλέπουμε σήμερα στο παλιό λιμάνι, μία μέρα μετά από ένα τριήμερο, να είναι υποτονική η κίνηση. Μίλησα με πολλούς καταστηματάρχες ερχόμενος εδώ και όλοι είχαν την ίδια διαπίστωση, ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές και αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, και αυτό επιστρέφει ξανά πίσω στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αντιλαμβάνεστε ότι με έμεσο ή με άμεσο τρόπο εξαρτάται και από αυτή την δραστηριότητα. Λοιπόν, μια που λέτε και για μέτρα και τι κάνουν οι Δήμοι, η επιθυμία μου θα ήταν να συνονοηθούμε όλοι μαζί, Δήμος, επιχειρή και κοινωνία, και να πούμε φέτος πρέπει να χτίσουμε το υγειονομικό μας πιστοποιητικό. Να πούμε ότι είμαστε ένα νησί, γενικά η Κρήτη, με τα λιγότερα κρούσματα. Να το χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ως βάση για την επόμενη τουριστική χρονιά. Να κάνουμε διάχυση της λεγόμενης λιγότερης πελατείας σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Όλοι θα πρέπει να πάρουν ένα μερίδιο από αυτή την αγορά. Εάν συνοστιστούμε σε 3-4 καταστήματα ανάλογα το μέγεθος της περιοχής και οι υπόλοιποι είναι κλειστοί και οι άνθρωποι απολυμμένοι, τι νομίζω, ότι χτίζουμε κανένα προορισμό ή χτίζουμε κανένα μέλλον ή μιλάμε για κοινωνική συνοχή? Όλα αυτά είναι ευθύνη των Δήμων. Γι' αυτό δεν είμαι ποτέ οπαδός των οριζόντιων μεταχειρήσεων, και είπε κάτι προηγουμένως ο Μενέλλας ο Βοκέας, και θέλω να πω γενικεύοντάς το ότι η ΠΕΔ Κρήτης, με τη συνδρομή πάρα πολλών δημάρχων, δεν θέλω να κάνω τώρα αναφορά σε ονόματα, και με τον Πρόεδρο, έχουμε κάνει σοβαρές παρεμβάσεις. Τα σοβαρότερα κείμενα που έχουν σταλεί στην πολιτεία έχουν φύγει από την ΠΕΔ Κρήτης, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο εύκολα όταν είσαι ένα δήμο αγροτικό και παράλληλα τουριστικό, όταν έχεις χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πείθονται εύκολα με λόγια, διότι κινδυνεύει η οικογένειά τους να μείνει χωρίς χρήματα, κινδυνεύει την επόμενη μέρα να μην έχουν χρήματα να ζήσουν. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται, θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη πίεση από τη μεριά της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όλοι μαζί οι δήμαρχοι, στους αρμόδιους υπουργούς, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί πρέπει να σωθεί και το τουριστικό προϊόν, που είναι ευαίσθητο προϊόν, αλλά παράλληλα να σωθούν και οι αγρότες. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι στο κομμάτι της εστίασης τα πρωτόκολλα μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ότι στο κομμάτι κεντρικό της δρόμο, ας πούμε, των Μαλίων ή στην παραλιακή της Χερσονήσου μπορεί να τηρηθεί το social distance. Αυτό θέλω να σας πω. Η εστίαση είναι πολύ πιο εύκολο να τηρηθούν από ό,τι στη νυχτερινή διασκέδαση. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίσαμε χθες, το είδαμε με το κλείσιμο κάποιου καταστήματος από ό,τι έμαθα στη Μύκονο. Η αλήθεια είναι ότι η νυχτερινή διασκέδαση δεν επιδέχεται δυστυχώς κοινωνικής απόστασης μεταξύ των, εν πάση περιπτώσει, των αυτών που διασκεδάζουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Δασκαλάκη, η Χερσόνησος ως προορισμός που έχει και την νεανικότητα μέσα της θα πληγεί και από αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, να είναι καταρχήν υλοποιήσιμα, έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε Δασκαλάκη, να βλέπουμε ένα πρωτόκολλο για να το λέμε, να μπορεί να υλοποιηθεί και σε συνέχεια να μπορούμε να ξέρουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία ίσως στους τρεις μήνες, μιλάω για το υπόλοιπο μισό του καλοκαιριού, και επειδή η Κρήτη ένας τόπος που μπορεί να έχει επισκέπτες μέχρι και τον Νοέμβριο, και έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Να μπορούμε να έχουμε ένα τρίμηνο το οποίο θα είναι της τελευταίας στιγμής και θα δώσει κάποιες ανάσες στην μη ολική καταστροφή. Και το τρίτο που θέλω να με κάνει συγκεκριμένα να σκέφτομαι θετικά είναι ότι εν ώψη της νέας περίοδου 2021 θα υπάρξει αυτή η κατανομή των πόρων, οι οποίες ακούνται από τα λεγόμενα ευρωπαϊκά ταμεία, διαδοτικά, το ταμείο των 500 δις κλπ. Να είναι πράγματα τα οποία θα έρθουν προς τα κάτω πραγματικά να βοηθήσουν και στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, και στόχος οι Δήμοι προφανώς σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρήσουν τη δυναμικότητα που έχουν προκειμένου να προσφέρουν. Ένας Δήμος ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος μόνο χρήσιμος δεν είναι. Τίθεται θέμα ενίσχυση των Δήμων, τίθεται θέμα ενίσχυση όχι μόνο στα οικονομικά των Δήμων. Είπε πολύ σωστά ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ότι είναι επιτακτική ανάγκη ενίσχυση σε προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες καθημερινώς, για να μπορούμε να ενταχθούμε σε πρόγραμμα, να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις, να διεκδικήσουμε, αν θέλετε, να δημιουργούμε δήμους πιο σύγχρονους και πιο αποδοτικούς σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν οι δημότες.
Και σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να διοργανώσουμε, αν θέλετε, και το προϊόν μας συνολικά ως Δήμο, δηλαδή να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, πιο σύγχρονοι, να διευκολύνουμε. Δεν είναι μόνο οι μειώσεις στα τέλη ή μόνο οι μειώσεις στις διευκολύνσεις που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε, είναι οικονομικού χαρακτήρα διευκολύνσεις, είναι και το πώς θα ενισχύσουμε, θα συνδέσουμε τους τομείς μας, αγροτοδιατροφή, τοπικά προϊόντα με το τουριστικό προϊόν, όποιο και αν είναι αυτό σε αυτή τη φάση, που είναι πολύ μειωμένο, αλλά πρέπει τώρα είναι η ευκαιρία να αναθεωρήσουμε και το τουριστικό μας μοντέλο. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει κάποια στιγμή αυτά που της αρμόζει. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι επίπεδο θέμα και της ΠΕΔ και της ΧΕΔΕ να διεκδικήσει σε συλλογικό επίπεδο ότι ανήκουν πραγματικά αυτή την περίοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όπως το έχουμε πει άλλη φορά, δεν μπορούμε να σηκώνουμε ένα βάρος το οποίο δεν είναι των δυνατοτήτων μας. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε στις πλάτες μας. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει απογυμάνσεις σε πολυσύχναστα σημεία της πόλεως, σε πλατείες, σε εκκλησίες, μπροστά σε εκκλησίες εννοώ, και με τρόπο νομίζω αποτελεσματικό μέχρι σήμερα, με διπλές βάρδιες του προσωπικού της καθαριότητος, όπως σας είπα και προηγουμένως. Επομένως, δεν θυμάμαι αν έχουν γίνει απογυμάνσεις στα σχολεία. Αυτό το αποφασίζουν οι σχολικές επιτροπές μετά από έτσι των διευθυντών. Πάντως, τα σχολεία που επισκέφτηκα προ ημερών εγώ, που επανήλθαν σε λειτουργία τώρα, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Και μάλιστα ήθελα με την ευκαιρία να πω ευχαριστώ στους δασκάλους και στους καθηγητές που όλο αυτό το χρονικό διάστημα προετοίμασαν την επαναλειτουργία των σχολείων.